Τότε σήμερα έχω καλή διάθεση. Και εμείς. Και εγώ και γι' αυτό και κάνω. Γι' αυτό. Κύριε Πρέκα, από το 5 να πάμε στο 15 Μαρτίου. Βεβαίως. Είναι η μέρα που ουσιαστικά θα ξεκινήσει η εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Ο ίδιος σήμερα το είπε στην εκπομπή του. Το sold out, το οποίο αν δεν κάνω λάθος θα θυμίζει αλάτι και πιπέρι και με κάποια πρόσωπα που ήδη έχουν ακουστεί ότι θα είναι από τους πρώτους καλεσμένους του. Γνωρίζετε εσείς κάποια πράγματα? Ναι, νομίζω ότι ο Πλούταρχος θα είναι ο πρώτος. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Ναι, νομίζω ότι μάλλον αυτό θα είναι. Νομίζω ότι θα είναι ο Πλούταρχος, αλλά μπορεί να είναι και αναβίση. Κοιτάξτε να δείτε, ο Γιώργος Παπαδάκης είναι ένα από τα διαχρονικά πρόσωπα της ελληνικής τηλεόρασης. Άλλωστε και το τρέιλερ που λέει το πιο διάσημο, ας πούμε, μουστάκι της ελληνικής τηλεόρασης. Κύριε Πρέκα, το έχει ανάγκη ο κύριος Παπαδάκης να παρουσιάσει αυτή την εκπομπή? Νομίζω ότι στο πίσω μέρος, άλλωστε να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γιώργος ο Παπαδάκης κάνει απογευματινό, κάνει βραδινό. Ήταν στις απαρχές ακόμα σχεδόν του Αντένα, όταν έκανε το Ελλάς στο μεγαλείο σου, αλλά το βράδυ. Και μάλιστα το Ελλάς στο μεγαλείο σου ήταν μια ραδιοφωνική εκπομπή που είχε μαζί με τη Σεμίνα Διγενή. Αργότερα έκανε και άλλες, ας το πω έτσι, όχι απόπειρες, έκανε και άλλες εκπομπές, όπως ήταν αυτό το ψιλο-reality και ψιλοπαιχνίδι, αν το θυμάστε, το 10 με τόνο, πώς το λέει, κτλ. Κατά την άποψή μου, και γνωρίζοντας ότι αυτό ο Γιώργος ο Παπαδάκης δεν το κάνει παίρνοντας έξτρα χρήματα από όσα λέει το συμβολαιό του για να κάνει το πρωινό, έχω την αίσθηση λοιπόν ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του Γιώργου είναι ότι αν κάνει sold out σε τηλεθέαση αυτό το πράγμα, ίσως να είναι ένα καλό επιχείρημα, μήπως και γλιτρώσει το πρωινό ξύπνημα. Καλά, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Το θέλει ο Γιώργος Παπαδάκης να γλιτώσει τελικά από το πρωινό ξύπνημα? Και ο ίδιος το έχει πει εξάλλου. Έχω την αίσθηση, βεβαίως, έχω την αίσθηση ότι ναι. Μετά από 20, πόσα χρόνια είναι από την... Κύριε Πρέκα, δεν ισχύει. Έχει πει ο ίδιος ότι δεν πρόκειται να αφήσει τη θέση του από το πρωινό. Ωραία, εγώ τώρα θέλετε να σας πω τι πιστεύω. Α, τι πιστεύετε. Ότι αυτό, ναι, δεν είπα, ότι πιστεύω, λέω. Να. Ότι γίνεται ένα πείραμα, δηλαδή, ότι κάνει ένα πείραμα. Αν θα πάει καλά η εκπομπή. Ο ίδιος θα το ήθελε, σας λέω. Πείραμα. Ο ίδιος θα το ήθελε. Και νομίζω ότι πάει δεν πάει καλά. Ας το πω έτσι, ο πόθος, ο βαθύτερος που έχει, δεν θα επιτευχθεί, έτσι. Ακόμα και να πάει πάρα πολύ καλά, δεν νομίζω ότι, για να έρθω και σε αυτό που λέτε εσείς, ότι ο Αντένα θα τον αφήσει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο ίδιος πολύ θα το ήθελε. Κύριε και Πρέκ... να σας πω, είναι και ανθρώπινο. Μετά από 20 τόσα χρόνια, να ξυπνάς κάθε μέρα στις 4 η ώρα το πρωί ή 5, να μην έχεις, ας πούμε, στην ουσία, να μπορείς να κάνεις... είναι ανθρώπινα, είναι κουραστικό. Απλά να κάνω εγώ μια διόρθωση τώρα που μου έχετε. Είναι 16 Μαρτίου, Σάββατο, όχι 15 Παρασκευή. Α, 16. Ναι, προφανώς μπερδεύτηκε. Η 15 είναι Παρασκευή. Mm-hmm. Οπότε λογικά Σάββατο. Ναι, είναι Σάββατο από ό,τι με ενημερώνουν εδώ πέρα. Να αλλάξουμε είναι λίγο Σάββατο, θέμα. Πάντως. Και να πάμε, έτσι, να πάμε σε μια στις κουζίνες και στη μέγα ίντριγκα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ